Η εσωκομματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ τώρα πετά το γάντι στον πρόεδρο του κόμματο, αποτυπώνοντα δημόσια σε κείμενο τη διαφωνία στην πρόταση Τσίπρα για εκλογή προέδρου από τα μέλη του κόμματο. Πάμε στον Χρήστο Τσιγουρή που έχει πληροφορίε πάνω σε αυτό και θα μα πει τι ακριβώ συμβαίνει, πώ ξεκίνησε και πού καταλήγει το πράγμα. Φουντώνει η συζήτηση για το ποιο θα είναι ο νέο ΣΥΡΙΖΑ, μια και το κόμμα βαδίζει προ το τρίτο συνέδριο που θα γίνει 14 με 17 Απριλίου. Τελικά, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου. Όπως είπε, έχουμε ένα κείμενο από την Ομπρέλα, την αριστερή πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία λέει 7 ναι και 8 όχι στην κουβέντα, στο, στον προσυνεδριακό διάλογο. Ε, ξεχωρίζει από αυτά η άρνηση, η διαφωνία με την εκλογή προέδρου και κεντρικής επιτροπής από τη βάση, έτσι όπω έχει εισηγηθεί ο Αλέξης Τσίπρα. Όπω μάλιστα αναφέρουν, πρόκειται για κίνηση υψηλού ρίσκου και προφανού επισφάλεια. Υποστηρίζουν ότι για δύο χρόνια υπήρξε σιωπή και αναβλητικότητα για το τι κόμμα θέλουν τα στελέχη και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και τη χαρακτηρίζουν λάθο πρόταση σε λάθο χρόνο που διατυπώθηκε μάλιστα με λάθο τρόπο. Ένα άλλο θέμα που τα στελέχη τη αριστερή πτέρυγα εστιάζουν είναι το πώ αντιμετωπίζονται όσοι εκφράζουν στο ΣΥΡΙΖΑ μια διαφορετική άποψη. Επιλέγουν δηλαδή να διαφοροποιηθούν. Υποστηρίζουν ότι χρειάζεται σοβαρή και ψύχρεμη προ την εδριακή συζήτηση, χωρί σφαλιάρε, χωρί κομματικού μπράβου και άκου να Και αναφέρονται βεβαίω πίσω από αυτέ τι εκφράσει ε, αναφέρονται σε ένα κύμα επικρίσεων που αντιμετωπίζουν στελέχη που κατά καιρού έχουν επιλέξει να διαφοροποιηθούν, είτε πρόκειται για σχολιαστέ του διαδικτύου, είτε ακόμα ε, και στελέχη, επιφανή στελέχη του κόμματο. Yeah. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι και πρώην βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο κείμενο ζητούν να μπει τέλο στο κομματικό, στο πολιτικό μπούλινγκ, καθώ δεν είναι γνώρισμα τη αριστερά. Τώρα, α δούμε ποια είναι αυτή. Η ομπρέλα, η αριστερή πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ που κατά καιρού διαφοροποιείται. Και άτομα ε... τη συγκροτούν, δηλαδή. Ποιοι, ποιοι τη συγκροτούν, δηλαδή, ακριβώ. Είναι συγκροτούν. ο Ευκλήδη Τσακαλώτο, ο Νίκο Φίλη, ο Πάνος Κουρλέτης, ο Νίκο Βούτση, ο Κώστας Βλαχάκης, γραμματέα Νεολαία, η Τασία Χρυστοντουλοπούλου, ο Πάνο Λάμπρου, ο Θοδωρή Ρίτσα, ο Δημήτρη Βίτσα και η Έφη Καλαμαρά. Βεβαίω, όλη αυτή η συζήτηση έχει, γίνεται στο έδαφο του αν θα έχει ε, αριστερή κατεύθυνση ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα συναντηθεί στο κέντρο με τι δυνάμει τη σοσιαλδημοκρατία και βεβαίω το πώ κυρίω το πώ θα ανοίξει το κόμμα, με ποιου όρου δηλαδή, σε νέα μέλη και στελέχη, Τόσο... ώστε έτσι όπω έχει ζητήσει ο Αλέξη Τσίπρα να αντιστοιχηθεί με όσου οργανωτικά, mm -hmm. με όσου το ψήφισαν σε αυτέ τι το, σί το σίγουρο είναι ότι του πετάξαν το γάντι να δούμε πώ θα το ο Αλέξη Τσίπρα.